Γεια σου, καλώς ήρθες λοιπόν στο κανάλι μου, στο Ακάσταρο. Ένα ρίξιμο το οποίο είναι, ας το πούμε, άχρονο, συγκλονιστικό, μοναδικό, παρμένο από τα μυστικά μου βιβλία, στο οποίο θα αναλύσουμε κάτι το οποίο είναι τέλος εποχής. Ο μήνας, ο Νοέμβριος του 2024, είναι το τέλος της εποχής ενός ολοκληρωμένου καρμικού κύκλου. Τι εννοώ? Ο Πλούτονας λοιπόν μέσα στο Νοέμβριο, στις 16 και 17 περίπου Νοεμβρίου, περνάει πλέον στο ζώδιο του υδροχόου. Φεύγει από ένα κυριαρχικό ζώδιο του εγώ καιρό, ο οποίος ήταν τόσα πολλά χρόνια, από το 2008 περίπου, και πλέον μπαίνει στο ζώδιο του υδροχόου. Δύο πραγματάκια για τους εγώκερους. Εσάς τους εγώκερους, ζώδιο οροσκόπο, σας άλλαξε τα φώτα, σας ξετίναξε, σας διέλυσε και σας ξανασυναρμολόγησε. Όχι μόνο τους εγώκερους, βεβαίως επηρέασε πάρα πολύ και βαθύτατα κρυούς, ζυγούς, φυσικά τους εγώκερους και τους καρκίνους. Χτύπησε τα κυριαρχικά ζώδια και δεν είναι τυχαίο ότι βγήκανε πάρα πολλά πράγματα στην επιφάνεια. Δεν είναι τυχαίο επίσης ότι με Πλούτονα στον εγώκερο είχαμε και πολέμους και συγκρούσεις, βγήκανε όλα τα σκοτεινά εκείνα πράγματα. Να μιλήσω όμως σε προσωπικό επίπεδο όσον αφορά οι εγώκεροι λοιπόν, ήταν εκείνοι οι οποίοι έχουν πληγεί περισσότερο, έχουν τραυματιστεί περισσότερο. Το μεγαλύτερο όμως μάθημα, ξέρετε ποιο είναι? Είναι το φως. Είναι πάλι η αναγέννηση, διότι ο Πλούτονας, θέλω να τη δείτε αυτή τη φωτογραφία, αυτή την πολύ όμορφη εικόνα. Ξέρω ότι εδώ πέρα υπάρχει μια νεκροκεφαλή και λέτε, όχι Παναγιά μου, τι είναι αυτό? Δηλώνει την αναγέννηση, γιατί εδώ έχει μια πεταλούδα. Δηλώνει θέματα ψυχής, δηλώνει την εσωτερική μεταμόρφωση του κάθε ανθρώπου και πώς μπόρεσε σε αυτή τη διαδικασία να ενδυναμωθεί. Θα πάρετε δώρα, όπως και να το κάνουμε. Εμπειρίες πήρατε, δικαιωθήκατε σε κάτι, θα την πάρετε την εμπειρία, θα την πάρετε τη δικαίωση. Αυτά τα οποία βγήκανε στο παρελθόν είχαν να κάνουν με την αδικία, είχαν να κάνουν με το «δεν σε θέλω», είχαν να κάνουν με το γεγονός της μη αποδοχής εσάς προσωπικά από άλλους ανθρώπους, οι οποίες όμως ήταν καταστάσεις για εσάς να δυναμώσετε και να σταθείτε στα πόδια σας. Εντάξει. Αυτό το οποίο έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο είναι αυτή η φωτογραφία, μια πανέμορφη άλλη εικόνα που αφορά λοιπόν τα ζώδια τα κυριαρχικά, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα, τα βλέπω, είναι κρυός, καρκίνος, ζυγός και εγώκερος, όπου είναι το φως. Αυτό το μικρό σπίρτο, αυτό το μικρό φως που είναι η ψυχή σας, που κατάφερε να κρατηθεί ζωντανή με αυτή τη φλογίτσα, και με αυτή τη φλογίτσα να πάτε εσείς με την εσωτερική σας δύναμη και να αντέξετε όλες τις δοκιμασίες, όλες τις δυσκολίες. Διότι τελικά αυτό το οποίο βγήκε είναι ότι είστε τολμηροί, δυνατοί και τα καταφέρνετε. Και ότι έχετε ένα πνεύμα το οποίο δεν σπάει, δεν έσπασε. Κρατήστε το αυτό. Πού πηγαίνει λοιπόν τώρα ο Πλούτονας? Ο Πλούτονας τώρα πηγαίνει σε ένα σταθερό, στα σταθερά ζώδια, τα οποία είναι αυτά εδώ πέρα. Είναι οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι. Τι σημαίνει όμως αυτό? Σημαίνει ότι ήρθε η ώρα της επιμονής, αλλά συγχρόνως και της ανεξαρτησίας. Ήρθατε, έρχεται ο Πλούτονας σε εσάς και θα σας πω ένα μεγάλο μυστικό, να χτίσετε πράγματα σταθερά τα οποία θα μείνουν στη ζωή σας σχεδόν για πάντα. Να το πω έτσι για τα επόμενα 20 χρόνια. Ό,τι είναι αυτό, συνέστημα, γάμος, επαγγελματικά, επιτυχίες, ένα ταξίδι, να χτίσετε ένα σπίτι, ένα εξοχικό. Ξέρετε, δεν χρειάζεται να κάνουμε τρελά πράγματα. Να γίνουμε, τι να σας πω, να γίνουμε δισεκατομμυριούχοι για να πετύχουμε κάτι. Δεν είναι αυτό επιτυχία. Η επιτυχία είναι αυτό το οποίο ζητά, διψά η ψυχή για να το καταφέρετε. Εδώ λοιπόν στον υδροχό σημαίνει νέα φιλοσοφία, νέα πράγματα τα οποία θα έρθουν στην επιφάνεια, τα οποία ήδη υπάρχουν και θα έρθουν προκειμένου να βοηθήσουν την ανθρωπότητα, σε ένα επίπεδο βεβαίως, αλλά και να αλλάξει τις δομές.
Θα αλλάχτουν οι δομές, θα αλλάχτουν τα πράγματα. Μπορεί να έχουμε νέο νόμισμα, ήδη γίνεται, μπορεί να αλλάξει στην Ευρώπη τα πράγματα, στην Ελλάδα, να μπούμε σε πιο άλλες καταστάσεις, θα αναγκαστούμε να μπούμε σε άλλες καταστάσεις, πιο προοδευτικές και διαφορετική προσέγγιση. Εντάξει, εννοείται, δεν θα είναι η διαδικασία εύκολη, γίνονται μέσα από ζυμώσεις. Θα σας πω ένα μυστικό των μυστικών. Θα μπορούσα να πω πολλά. Θα πω όμως μόνο αυτό και θα πάμε κατευθείαν μετά να σας εξηγήσω πώς θα γίνει το ρίξιμο. Η αστρολογία, παρόλο που βάλεται και χτυπιέται και έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει και η ενέργειά της, σκεφτείτε το αυτό, έχει καταφέρει και έχει επιβιώσει και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι μορφωμένοι, οι άνθρωποι, πάνω χάρη εγώ να σας πω στην αλήθεια, στην αρχή όταν πρώτο ξεκίνησα δεν την πολύ πίστευα την αστρολογία, αυτά λίγο όλα αυτά τα μεταφυσικά με... Και όμως είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει πάρα πολύ και πανεπιστήμιο έχω πάει και μεταπτυχιακό έχω κάνει και στο εξωτερικό έχω βρεθεί και παρόλα αυτά όμως πίστεψα στην αστρολογία. Τη μελέτησα. Μπήκα σε βάθος, άρχισα να καταλαβαίνω τη γλώσσα της και δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι και αυτοί είναι πολύ σπουδαγμένοι, έχουν και αυτοί μορφωμένοι, είναι και αυτοί έξυπνοι άνθρωποι, δεν είναι ηλίθιοι, οι οποίοι έχουν καταλάβει πώς, ποια είναι η γλώσσα της, ποια είναι η φιλοσοφία της. Για το λεφτό, με τον υδροχό, με τον πλούτονα, κρυφές γνώσεις, αλλά θα έρθει και μία νέα φιλοσοφία στην αστρολογία, η οποία θα είναι ψυχολογική. Όχι επιστημονική, υπάρχουν άλλα επιστημονικά τα οποία υπάρχουν στην αστρολογία, θα είναι ψυχολογική. Διότι θα μπορούμε να ψυχολογούμε ακόμα καλύτερα τους ανθρώπους, ναι, διαμέσω της αστρολογίας. Δεν το επεκτείνω περισσότερο, το αφήνω εδώ να προβληματιστείτε. Δεν έχει σημασία αν συμφωνείτε ή όχι, διαφωνείτε, είναι δικαίωμά σας. Εγώ απλά σας λέω μία τάση. Πάμε τώρα. Ένα λεπτό μόνο να μαζέψω... να πάνε εκεί που πρέπει να πάνε τα ζώδια. Λοιπόν, εδώ ο εγώκερος και εδώ είναι, λοιπόν, κυριαρχικά, σταθερά και μεταβλητά. Δώσε βάση τώρα. Τρία πακέτα. Ζώδιο, οροσκόπο κοιτάμε. Αυτά τα τρία πακέτα έχουμε κυριαρχικά ζώδια. Αν ανήκεις ένα από αυτά, θα δεις ζώδιο οροσκόπο. Αν ανήκεις στο ζώδιο του κρύου, του καρκίνου, του ζύγου, συγγνώμη, και του εγώκερο, ζυγός εγώκερος, θα είσαι στο πρώτο πακέτο. Εντάξει. Δεύτερο πακέτο. Αν είσαι ζώδιο ή οροσκόπος, ταύρος, λέων, σκορπιός, υδροχός, θα επιλέξεις δεύτερο πακέτο. Και στο τρίτο πακέτο, στα μεταβλητά ζώδια, αν είσαι ζώδιο ή οροσκόπος, δίδυμος, παρθένος, τοξότης, ιχθύς, επιλέγεις το τρίτο πακέτο. Θα κάνουμε λοιπόν το ιδιαίτερο ρίξιμο του Πλούτονα, θα τον βάλω και στη μέση, και ξεκινάμε λοιπόν με τα ζώδια τα κυριαρχικά. Έτσι λέγονται, κυριαρχικά. Διότι έχουν την ικανότητα να κυριαρχούν στον εαυτό τους και στους άλλους, αλλά κυρίως στον εαυτό τους. Έχουν πολύ μεγάλη αντοχή, πολύ μεγάλη δύναμη, εσωτερική εννοώ, και μπορούν να αποτελέσουν τη φλόγα για τους άλλους ανθρώπους. Οπότε ξεκινάμε και επιλέγω εγώ τώρα και το πρώτο μας deck, το οποίο θα το ανακατέψω, μάλλον να το βάλω. Μα θα βάλω, γιατί τώρα έχω εδώ να κάνω διάφορα πράγματα, στο βάλω εδώ στην άκρη. Μιλάμε τώρα, είπαμε τα ζώδια, μην τα ξεχνάτε, τώρα κάνουμε το πρώτο πακέτο. Βλέπετε ζώδιο οροσκόπο, θα κάνετε συνδυασμό, ένα ρίξιμο το οποίο συμβολίζει το τέλος της εποχής, το άνοιγμα μιας νέας εποχής, ισχύει για τα επόμενα, να το πω έτσι, περίπου 20 χρόνια. Πού, τι μου λες τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ένα ιδιαίτερο ρίξιμο με 7 κάρτες. Δεν είναι τυχαίες αυτές οι 7 κάρτες. Έχουν μεγάλο νόημα. Θα μας βοηθήσουν να δούμε, να αντιληφθούμε παρελθόν και μέλλον, αλλά και να μας πει ο Πλούτονας πληροφορίες γενικότερα μέσα από αυτό το ρίξιμο. Θα το δείτε. Θα δείτε. Και πράγματα τα οποία θα χρειαστούν να γίνουν. Ένα λεπτό.
να ανακατέψω λίγο καλά και ξεκινάμε. Η κάρτα του Πλούτονα. Ποια είναι η διαδικασία, τι άλλαξε και είναι το 9 κούπα. 9 κούπα ήταν εκείνες οι κάποιες από τις ευχές σας, τις επιθυμίες σας, οι οποίες κάποιες βγήκανε, κάποιες πεθάνανε. Ενώ δηλαδή μιλάω αλληγορικά, μιλάω συμβολικά, δεν έγιναν ποτέ. Όμως έρχεται να σου πει εδώ πέρα ο Πλούτονας ότι κοίταξε να δεις, γιατί είναι μια καλή κάρτα, ολοκληρώθαν πολλά πράγματα, σε άλλαξε συναισθηματικά, εσείς άλλαξατε συναισθηματικά κυρίως σε πολλά πράγματα, βρεθήκατε σε διαδικασίες όπου κάποια ολοκληρώθηκαν, αλλά πληγωθήκατε και δεν ολοκληρώθηκαν ίσως και κάποιες από τις επιθυμίες οι οποίες θέλατε. Εντάξει, το 9 κούπα όμως σημαίνει ένα πράγμα. Μην πάψεις ποτέ να ονειρεύεσαι, να επιθυμείς, να θέλεις, να εύχεσαι. Ποτέ μα ποτέ. Κάποιες ευχές μπορεί να μην βγουν διότι δεν είμαστε έτοιμοι, δεν έτοιμες οι συνθήκες, δεν πρέπει να γίνει τώρα, δεν χρειάζεται, ίσως χρειάζεται να περάσει μέσα από μια άλλη διαδικασία. Είναι όμως τώρα η στιγμή να καταλάβεις ότι δεν πρέπει να σταματήσεις να εύχεσαι και να επιθυμείς. Αυτό είναι ένα μήνυμα που προέρχεται από την κάρτα του Πλουτόνα. Πάμε στο πριν, πάμε στο παρελθόν. Μου βγαίνει ανάποδα ο Άσος Πεντάκτηνο. Κοίταξε να δεις. Ανάποδα Άσος Πεντάκτηνο δεν είναι και το τέλος του κόσμου. Εδώ όμως δηλώνει προβλήματα τα οποία αντιμετώπισες κυρίως με οικονομικά. Εδώ μπορεί να είχες και κάποιες απώλειες, μπορεί να προσπάθησες να ξεκινήσεις κάποια πράγματα επαγγελματικά ή κάτι καινούριο στη ζωή σου, το οποίο όμως βρήκε αντιστάσεις, βρήκε εμπόδια και δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί στον τρόπο με τον οποίο εσύ ήθελες για να προχωρήσεις. Άσος Πεντάκτηνο κυρίως είναι επαγγελματικά, οικονομικά ανοίγματα, γνωριμίες επαγγελματικές, πόρτες, νέες δουλειές, μπορεί να είναι και οι απολύσεις εδώ, μπορεί να είναι το τέλος κάποιων συνεργασιών. Τα οποία όμως, ξέρεις κάτι, στα αφαίρεσαι γιατί δεν τα χρειαζόσουν. Κράτησε το αυτό, ανέλησε το, φιλοσόφησε το λίγο, στοχάσου πάνω σε αυτό. Δεν το χρειαζόσουν διότι δεν προχώραγες στην εξέλιξή σου. Όλα είναι θέμα εξέλιξης. Ακούστε, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό που βγαίνει ακόμα εδώ από τον Πλούτονα. Ο άνθρωπος έχει έρθει για να εξελιχθεί και είναι μεγάλο λάθος οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν σύνταξη και μετά κάθονται και παίρνουν σύνταξη και δεν κάνουν τίποτα. Πρέπει να βάλεις ένα στόχο, να δέσεις την ψυχή σου, τον εαυτό σου με ένα στόχο, με έναν σκοπό. Μέχρι το τέλος της ζωής μας έχουμε έναν σκοπό. Δεν ξέρω τι. Να μεγαλώνεις τα παιδιά των παιδιών σου, να κάνεις κάτι, να μάθεις, να προχωρήσεις, να κάνεις ταξίδια, να γνωρίσεις, να εμπειριωθείς. Είμαστε με τα σημερινά δεδομένα, όλοι βάζω όλους εμάς μέσα, αρκετά νέοι πλέον. Εντάξει, προχωράμε τώρα. Στο μετά, πάμε λοιπόν, τι έρχεται τώρα να ολοκληρωθεί με επιτυχία. Και έρχεται να ολοκληρωθεί με επιτυχία, αγαπημένοι μου, το 5 κούπα, το οποίο είναι η κάρτα της θλίψης. Έρχεται λοιπόν να σου πει τέλος, όχι στεναχώρια, δώσε, πρόσεξε, θα υπάρχουν οι συνθήκες, θα δημιουργηθούν οι συνθήκες, αλλά εσύ όμως πρέπει να δώσεις τέλος στη στεναχώρια, πρέπει να δώσεις τέλος σε οτιδήποτε εσένα σε θλίβει, σε μετανιώνει, σε κουράζει. Μόνος, μόνη σου εδώ, αλλά σου λέει όμως σήκω. Θέλω να παρατηρήσεις λίγο το συμβολισμό. Όλα είναι συμβολισμοί. Εδώ υπάρχουν τρεις κούπες οι οποίες είναι ανάποδα. Και έχουν το νερό τους, το υγρό που υπήρχε μέσα, ό,τι ήταν, έχει χυθεί πλέον και αυτός εδώ πέρα κάθεται και στεναχωριέται γιατί είναι απώλεια, έτσι, είναι μια κάρτα της απώλειας. Σου λέει από την άλλη, πάνω σου, σαν φύλακες, είναι δύο υπέροχα κύπελα, τα οποία είναι και από το σύμπαν έτσι μέσα, μια πολύ όμορφη εικόνα, δύο κύπελα που σημαίνει δεν τα έχεις χάσει όλα. Έχασες κάποια πράγματα, δεν τα έχεις χάσει όλα, κάτι όμως πρέπει να βρεις και να σηκωθείς. Πάμε. Αυτό ολοκληρώνεται. Ή, να σου το πω διαφορετικά, έχεις τη δυνατότητα να το ολοκληρώσεις. Λοιπόν. Μία κάρτα η οποία ο Πλούτονας εδώ σου λέει τι είναι αυτό το οποίο εσύ πρέπει να,
να αντιμετωπίσεις ως αναγέννηση, ως θάνατο και αναγέννηση συγχρόνως, εντάξει. Οχτώ κούπα. Το οχτώ κούπα είναι το μόνο σου. Μόνη σου, μόνο σου. Μία, το οχτώ κούπα, πολύ εδώ βγαίνουν πολύ συναισθηματικές κάρτες, βγαίνει πολύ νερό δηλαδή. Και το οχτώ κούπα έρχεται να σου πει ότι κοίταξε να δεις, είσαι ακόμα σε μια διαδικασία όπου μόνο σου, μόνη σου, προσπαθείς να βρεις τα πατήματά σου, να βρεις τη ζωή σου, να βρεις το σκοπό σου, να βρεις γιατί, να δεις γιατί έχουν γίνει όλα αυτά που έχουν γίνει. Η σελήνη σημαίνει η σύνδεσή σου στο συναισθηματικό, αλλά και στο κομμάτι της διαίσθησης, όπου μπορείς να πάρεις απαντήσεις, και το 8 κούπα σημαίνει ότι ξεκίνα, γιατί εδώ είναι και ένα ωραίο κόκκινο σαν φόρεμα, και το κόκκινο σημαίνει ενέργεια, δύναμη, πείσμα, ξεκίνα τη μεγάλη διαδρομή για να πας εκεί που επιθυμείς και αυτά που θέλεις να κάνεις. Η επόμενη κάρτα είναι ένα μάθημα, το οποίο σημαίνει τι πρέπει να θυμάσαι. Πρόσεξε. Και βγαίνει η σελήνη. Τι πρέπει να θυμάσαι. Σελήνη εδώ, πάλι μια κάρτα με νερό, πολύ συναισθηματική και συνδέεται κυρίως με τα ζώδια του καρκίνου και των ιχθύων βεβαίως και του σκορπιού, αλλά κυρίως όμως με το ζώδιο του καρκίνου. Τι βγαίνει εδώ. Άκου να δεις τώρα. Η σελήνη πάντα στα ταρό έχει μία αποτύπωση, μία μετάφραση, μία ερμηνεία να το πω καλύτερα, η οποία λέει πολλές φορές μπορεί να μην είσαι ικανοποιημένος ή ικανοποιημένη από τη ζωή σου. Η ψυχή σου να ζητάει άλλα πράγματα και να νομίζει ότι είσαι σε λάθος σημείο. Να φοβάσαι, να έχεις ανασφάλειες, να μην βλέπεις όμως και καθαρά που πηγαίνει το αυτό το μονοπάτι. Και να νιώθεις έναν εγκλωβισμό και να λες ρε παιδί μου, δεν είμαι καλά εδώ που είμαι. Τι να κάνω, πού να πάω. Αυτό είναι μία θύμηση να θυμάσαι ότι στο σκοτάδι δεν βλέπουμε πολύ καθαρά. Και φανταζόμαστε και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Ή κάποιοι φόβοι μπορεί να φοβόμαστε για το επόμενο βήμα. Να θυμάσαι όμως ότι πολλές φορές η αλήθεια μπορεί να είναι διαφορετική. Μπορεί το μυαλό μας να δημιουργεί αόρατους εχθρούς ή καταστάσεις ή δυσκολίες. Όμως εδώ σημαίνει να θυμάσαι πάντα να νικήσεις τις ανασφάλειες σου και τις φοβίες σου, διότι έτσι θα απελευθερωθείς. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Τι απελευθερώνεις. Ποιο είναι το δώρο σου και τι απελευθερώνεις. Και έρχεται μια υπέροχη κάρτα, η οποία είναι μεγάλη αίρια. Πρόσεξε, πάλι τώρα εδώ, τρίπτυχο σελήνης, αν παρατηρήσεις. Εδώ είναι η Πανσέλινος, εδώ είναι Πανσέλινος και η Νέα Σελήνη ενσωματωμένη και εδώ είναι η Νέα Σελήνη και η Πανσέλινος. Συνήθως είναι η Νέα Σελήνη εδώ. Νέα Σελήνη, Πανσέλινος, πάλι κρυφά μυστικά, κρυφές γνώσεις. Ή ένας εαυτός, ο μάλλον εσύ, όπου κρατάς αρκετά μυστικά και καλά κάνεις. Λοιπόν, είναι η στιγμή της απελευθέρωσης, της αναγέννησης. Τι είναι αυτό που χρειάζεται εσύ να προσέξεις και να απελευθερώσεις, είναι μέσα σου μία εσωτερική διεργασία σε επίπεδο ψυχής πλέον, πάμε πολύ βαθιά τώρα, όπου θα πρέπει να δεις τι είναι αυτό το οποίο πρακτικά δεν σου ταιριάζει πλέον. Το καταλαβαίνεις? Διότι ωραίο το πνευματικό, ωραίο το σημαντικό, το συναισθηματικό, πρακτικά όμως στη ζωή σου τι είναι αυτό το οποίο δεν σου κάνει πλέον ή σου κάνει. Και με την ψυχή σου, την εσωτερική σου διέστηση, με τη δύναμη που έχεις, θα βρεις το δρόμο σου και σε επίπεδο ανθρώπων τι είναι αυτό που σε κάνει και στην καθημερινότητά σου και ποια είναι αυτή η δουλειά, αυτή η συνεργασία, μια σχέση, μια φιλική σχέση, μια οικογενειακή σχέση, μια συγγενική σχέση, όλα αυτά καθημερινά πράγματα τα οποία εσένα όμως θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι και η πρακτικότητα. Διότι δεν είναι μόνο, ναι, σ' αγαπάω, θέλεις, ή ναι, μ' αγαπάς εσύ για να το ρωτάμε, έχει μεγάλη σημασία η ανταπόκριση, να το λαμβάνεις. Έχει μεγάλη σημασία για εσένα μέσα η ψυχή σου αυτό να το αναγνωρίζει. Έχει μεγάλη σημασία
Πάλι λέμε για την αγάπη, μιλάμε για οτιδήποτε γεμίζει εσένα, να είναι κάτι το οποίο θα είναι πρακτικό και δεν θα είναι φαντασιωσικό, θα είναι στη φαντασία. Ούτε στη δική σου φαντασία. Μ' αγαπάς, να ρωτάς τον σύντροφό σου και εκείνος. Σε οτιδήποτε. Μπαίνουμε όλοι, να το πω έτσι, σε μια εποχή όπου απαιτείται λογική και μια πρακτικότητα. Και πάμε τώρα στο επόμενο, το οποίο έχει να κάνει για το μέλλον, πώς προχωράμε και τι χρειάζεται. Το μέλλον μας λοιπόν, και είναι μια βασίλισσα κούπα. Εντάξει, βασίλισσα κούπα, μια πολύ δυνατή κάρτα, όπως βλέπετε έχει βγει πολύ νερό, έχει βγει πολύ συνέστημα. Αυτό που θα σας απασχολήσει εσάς, τα ζώδια λοιπόν, κρύους, καρκίνους, ζυγούς, εγώκερους, για τα επόμενα χρόνια είναι η συναισθηματική σας κατάσταση. Η αγάπη. Και η βασίλισσα κούπα έρχεται διότι είναι και μια πολύ θεραπευτική κάρτα για να καταλάβετε ότι το μεγαλύτερο θεραπευτικό θαύμα, φαινόμενο το οποίο μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος είναι η αγάπη. Η αγάπη που θα δώσει, αλλά και η αγάπη που θα πάρει. Αν είσαι μόνος μόνη σου και πλέον θεωρείς ότι έχεις κουραστεί και δεν μπορείς άλλο και είναι κατανοητό, εδώ είναι και η αγάπη του εαυτού. Εδώ είναι η θεραπεία του εαυτού, η αγάπη του εαυτού, και όταν εννοώ θεραπεία, η θεραπεία με όποιον τρόπο ο καθένας βρίσκει για την ψυχή του, για την ψυχούλα του. Μπορεί, γι' αυτό σας λέω ψυχάρες μου, δεν είναι τυχαίο, μπορεί να είναι, τι να σου πω, μπορεί να είναι προσευχή, μπορεί να είναι διαλογισμός, μπορεί να είναι μία βόλτα, μπορεί να είναι συζήτηση. Όλα αυτά είναι ένα θεραπευτικό πλαίσιο το οποίο κάνει εμάς τους ανθρώπους να θεραπευόμαστε. Να σας πω κάτι, και είναι σημαντικό και το λέω. Πώς είναι δυνατόν, αφήνω ένα ερωτηματικό εδώ, εγώ ξέρω την απάντηση, αλλά αφήνω να προβληματιστείτε. Πώς είναι δυνατόν στη σημερινή εποχή με την τέτοια εξέλιξη που έχουμε, να έχουμε τα περισσότερα καταγεγραμμένα αυτοάνοσα τα τελευταία 10 χρόνια. Πείτε μου, πώς γίνεται όταν υποτίθεται έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες διαβίωσης, από την άλλη όμως τα αυτοάνοσα να δίνουν και να παίρνουν. Αυτοάνοσα είναι όταν αρρωσταίνει η ψυχή μας και αυτό βγαίνει πάνω στην επιφάνεια, κυρίως στο σώμα. Χτυπάει όργανα εσωτερικά, χτυπάει σώμα, δέρμα, ό,τι θέλετε. Γιατί υποφέρει η ψυχή. Και εδώ, επειδή έχει βγει μια βασίλισσα κούπα, ακριβώς αυτό έχει να σου πει. Όταν υποφέρει η ψυχή είναι διότι δεν γεμίζει με αγάπη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται ο Πλούτωνας με πολύ ωραίο τρόπο να στο εκφράσει και να στο πει, ότι η μεταμόρφωση, η μεγαλύτερη μεταμόρφωση ενός ανθρώπου έρχεται όταν ο ίδιος αγαπά και αγαπιέται. Θα μου πείτε, δύσκολο αυτό, έχω φύγει από χωρισμούς, το ένα το άλλο. Οκ. Okay. Εντάξει, σε καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά πρέπει να βρεις και εδώ το πρακτικό κομμάτι και πρέπει να βρεις επίσης εσύ πώς θα αγαπήσεις τον εαυτό σου, διότι όταν αγαπήσεις τον εαυτό σου, θα σε αγαπήσουν και οι άλλοι. Πρόσεξε, όταν μειώνεις τον εαυτό σου, όταν τον συχτηρίζεις τον εαυτό σου, οι άλλοι δεν σε αγαπάνε, δεν έρχονται, δεν ελκύονται, να στο πω έτσι, από την ενέργειά σου. Λέτε, αυτός έχει πολλά προβλήματα, δεν θα μπορέσει να στηρίξει μία σχέση, οποιαδήποτε σχέση. Συγκλονιστικό. Ωραία, ευχαριστούμε λοιπόν. Εδώ ήταν τα κυρίαρχα ζώδια και πάμε στα επόμενα, τα οποία είναι τα σταθερά. Τα σταθερά, πάλι λέω, επαναλαμβάνω, βλέπουμε ζώδιο οροσκόπο. Τα σταθερά είναι αυτά εδώ πέρα. Αν ανήκετε σε ένα από αυτά, είτε ζώδιο είτε οροσκόπος. Τι είναι? Ταύρος, Λέων, Σκορπιός, Υδροχόος. Ένα από αυτά τα ζώδια. Λέγονται σταθερά διότι έρχονται και μπορούν να χτίσουν πράγματα, έχουν μεγάλη επιμονή, έχουν τεράστιο πείσμα, έχουν απίστευτη ανεξαρτησία και ακριβώς αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα απασχολήσει αυτά τα ζώδια για τα επόμενα λοιπόν πάρα πολλά χρόνια. Θα πάρω λοιπόν αυτές τις πανέμορφες κάρτες. Πανέμορφες κάρτες για να κάνουμε το αντίστοιχο ρίξιμο λοιπόν, ιδιαίτερο ρίξιμο του Πλούτωνα.
τέλος εποχής. Εδώ είσαι στο κανάλι Ακασταρό, κάνε την εγγραφή σου για να μην χάνεις τέτοιες αναλύσεις, τέτοια όμορφα ανοίγματα, τα οποία ελπίζω να σε εμπνέουν τουλάχιστον και να παίρνεις και ωραίες πληροφορίες, εντάξει. Πάμε λοιπόν. Πάμε για σας λοιπόν τα σταθερά ζώδια. Ο Πλούτωνας βγάζει μία κάρτα για σας και είναι το 3 ξυφών. Τέλειωσε. Το 3 ξυφών σημαίνει προδοσίες, τρίτα πρόσωπα, ανακατέματα, λόγια σκληρά, πλήγωμα στην καρδιά σημαίνει. Πλήγωμα στο συνέστημα, 3 ξύφη τα οποία τρύπησαν την ψυχή σου, την καρδούλα σου. Και ο Πλούτωνας έρχεται και σου λέει, τώρα σαν μήνυμα, έρχεται αυτό να ολοκληρωθεί, να τελειώσει ή τουλάχιστον να αλλάξει. Να μην είναι όπως πρώτα. Να μην πονάς όπως πρώτα. Δες πόσο συγκλονιστικό, και εγώ προσπαθώ να το πάω πνευματικά όσο πιο βαθιά γίνεται, αλλά και κατανοητά και με εύκολο τρόπο, γιατί κοιτάξτε να δείτε, στη μεταφυσική, σε όλα αυτά εδώ που κάνουμε τα αστρολογίες, υπάρχουν διάφορα επίπεδα, έτσι. Συνήθως υπάρχουν 3 επίπεδα. Λοιπόν, προσπαθώ και εγώ να πάω λίγο πιο βαθιά χωρίς να σας μπερδέψω, να είναι ξεκάθαρο το μήνυμα. Εδώ όμως είναι ολοκλήρωσε, τέλειωσε επιτέλους, το πένθος που έχεις για οποιοδήποτε πράγμα, και συνήθως εδώ βέβαια μιλάει για αγάπες, μιλάει για χωρισμούς, μιλάει για διελειμμένες σχέσεις, μιλάει για τέτοια πράγματα. Και ενώ οποιασδήποτε μορφής, έτσι, μπορεί να διακοπεί συνεργασίες, μπορεί να χωρίζουν οι γονείς σου, μπορεί να είναι χωρίζεις εσύ, μπορεί να είναι το τέλος μιας συνεργασίας, όλα έχουν ένα πένθος κιόλας εδώ. Εδώ όμως αυτό το οποίο δηλώνει ο Πλούτωνας είναι μεταμόρφωσέ το, άλλαξέ το. Είναι η ροή της ζωής. Είναι δύσκολο αυτό που λέω, ναι, αλλά είναι η ροή της ζωής. Τα πράγματα προχωράνε, υπάρχει μια ροή. Δεν μπορείς να το ελέγξεις έξω τον κόσμο, δεν μπορείς να αλλάξεις. Τι να σου πω, προχωράς στο δρόμο, σου πέφτει, ξέρω εγώ, στο κεφάλι ένα δοκάρι και πας στο νοσοκομείο στα καλά καθούμενα. Έχει συμβεί, άνθρωπος είχε πάει. Καλά, το έχετε διαβάσει κιόλας. Υπήρχε μια. Η γυναίκα είχε πάει για καφέ και έπεσε ένα δέντρο στο κεφάλι της. Ένας άλλος σε μια άλλη χώρα βέβαια, καθόταν ο άνθρωπος, είχε πάρει ή είχε αράξει από κάτω και προσευχότανε και έκανε, είχε ριλαξάρει σε ένα ποτάμι, πέφτει, είχε σαπίσει ένα δέντρο, δεν ξέρω, πέφτει πάνω του, μπαπ, τέλος. Τι να σας πω. Εκεί πιστεύω στο πεπρωμένο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, η ζωή δεν μπορείς να την ελέγξεις, δεν μπορείς να ελέγξεις τα πράγματα όπως ωραίων και προχωράνε. Μπορείς όμως να ελέγξεις τον εαυτό σου, τη σκέψη σου, τη στενάχωρη σκέψη σου. Το παρελθόν λοιπόν είναι ένας ακόλουθος κούπα. Λες λοιπόν στο παρελθόν, ρε παιδί μου, παλιά στο παρελθόν και δυνατότητες υπήρχαν και μπορούσαμε, εδώ δηλώνει και παιδιά βεβαίως και αυτά, όμως είναι μια κάρτα η οποία είναι και ευχάριστη, γιατί ο ακόλουθος κούπα έρχεται με έναν πολύ ιδιαίτερο και πολύ παιχνιδιάρικο τρόπο να σου δείξει ότι η ζωή είναι και παιχνίδι, έτσι. Μην το ξεχνάς αυτό. Η ζωή έχει και κέφι, έχει και παιχνίδι, έχει και χαβαλέ, έχει και αστεία, έχει και μια κωμικοτραγικότητα σε αυτά που λέμε, έτσι. Τίποτα δεν έχασες. Νομίζεις ότι έχασες. Οι άνθρωποι νομίζουμε ότι είχαμε. Ναι. Ακούγεται περίεργο, γιατί αν κάποιος πει, μα ρε φίλε, εγώ έχασα τη δουλειά μου, έχασα μια σχέση που ήθελα να είμαι μέσα αυτή, έχασα τον άνθρωπό μου, τον έχασα. Εντάξει, έχασα εκείνο, έχασα το άλλο. Πώς μπορεί εγώ τώρα να μου λες να προχωρήσω και να κάνω με τόση στεναχώρια και με τόσα αυτά. Έχει ένα μήνυμα εδώ. Έχει ένα μήνυμα που σημαίνει δυνατότητα. Έχει ένα μήνυμα που είναι κούπα, που είναι το συνέστημα, που σημαίνει ότι ναι, να είσαι συναισθηματικό, συναισθηματική. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις, όσο και αν ακούγεται περίεργο αυτό, και επίσης δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να, ότι δεν αισθάνεσαι, φυσικά και αισθάνεσαι, ότι φυσικά και χρειάζεται να θυμάσαι, αλλά χρειάζεται να θυμάσαι και εσύ ότι για κάποιο λόγο είσαι έτσι εκεί, σε αυτή την κατάσταση, διότι κάτι πρέπει να κουβαλήσεις, κάτι πρέπει να αισθανθείς, αλλά και κάτι πρέπει να αλλάξεις. Κάτι πρέπει εσωτερικά μέσα σου να αλλάξεις.
Γιατί σε ακολουθεί προς το μέλλον. Για πάμε να δούμε εδώ το μετά, κάτι προς το μέλλον. 9 ξυφών. Το 9 ξυφών έρχεται με μία πολύ δυνατή ενέργεια να σου πει για το μέλλον ότι, κοίταξε να δεις, ή θα κάθεσαι να στεναχωριέσαι, σε βάζεις σε ένα σταυροδρόμι, θέλω να το δεις. Είναι σε ένα σταυροδρόμι, επιλέγεις ή αυτό εδώ ή αυτό εδώ. Αλλά σου λέει όμως με το 9 ξυφών, έχεις αγωνία για το μέλλον, έχεις άγχος, αγχώνεσαι για τα πάντα, δυσκολεύεσαι. Σκέφτεσαι, τρελαίνεσαι. Αυτή η σκέψη τρελαίνει. Και είναι λογικό να σκέφτεσαι έτσι, γιατί το μυαλό μας είναι για να σκέφτεται. Αλλά κάπου είναι λίγο ανεξέλεγκτο αυτό. Έχεις τη δυνατότητα να ελέγξεις το συναίσθημά σου, να ελέγξεις και τη λογική σου, να βάλεις ένα τέλος αυτή την αγωνία την εσωτερική που νιώθεις, διότι εδώ το 9 ξυφών σημαίνει ολοκληρώνω έναν κύκλο ο οποίος ήταν πολύ δύσκολος για μένα. Αλλά από σένα εξαρτάται να δώσεις αυτό το τέλος. Πάντα από εμάς. Θέλω να τονίσω ότι σε αυτές τις αναλύσεις που κάνουμε, τίποτα δεν έρχεται μόνο του. Πάντα το λέω ότι εμείς το κάνουμε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις τέχνες, τις εσωτερικές τέχνες, παραδείγματος χάρη ταρό, αστρολογία, αριθμολογίες, μας δείχνουν ένα χάρτη, αλλά εμείς θα βαδίσουμε στο χάρτη. Εμείς θα κάνουμε τη διαδρομή. Δεν θα μου λύσει, προσέξτε, τα προβλήματα η αστρολογία. Και εγώ ρίχνω ταρό για μένα σε κάποια πράγματα που μπορεί να μας απασχολούν, αλλά σου λέει όμως ότι αυτό που έπεσε σαν χάρτη, όπως αυτό εδώ, εσύ πρέπει να το αλλάξεις. Αυτό εννοώ. Εκεί είναι η ελεύθερη βούληση. Και το 9 ξυφών σου λέει, δώσε ένα τέλος εδώ. Θα σου δοθούν οι δυνατότητες να ολοκληρώσεις κάποια πράγματα, αλλά εσύ όμως χρειάζεται να δώσεις ένα τέλος. Τι είναι αυτό τώρα το οποίο χρειάζεται λίγο εσύ να δεις, να ελέγξεις, να αντιληφθείς, να αφήσεις, να καταλάβεις. Η δικαιοσύνη, φίλε μου. Φίλε μου, η δικαιοσύνη. Νιώθεις αδικία. Νιώθεις αδικία ότι στη ζωή έχεις αδικηθεί και κατάφορα μάλιστα. Και βγαίνει αυτή η κάρτα και μάλιστα έχεις αδικηθεί και κλαις πάνω από αυτή την κάρτα. Δηλαδή πενθείς, πώς να σου το πω, πραγματικά κλαις και λες αλλά η ζωή τελικά είναι άδικη ή νομίζουμε ότι είναι άδικη και τελικά είναι απόλυτα δίκαιη καρμικά. Ένα ερώτημα το οποίο εσύ θα το απαντήσεις. Όμως εδώ θέλω να σου πει ότι πλέον σε αυτά που θεωρείς αδικία και έχασες και αυτά που θεωρείς ότι χάνεις, έρχεται η ολοκλήρωσή τους. Έρχεται κάτι στο οποίο εσύ πρέπει με λογική να σκεφτείς, να τα βάλεις κάτω και να δεις στη ζωή τελικά αδικηθήκα ή όχι. Ή γλίτωσα. Ή ήταν ένα πέρασμα στο οποίο με βοήθησε να πάω ένα βήμα παραπέρα και να γλιτώσω. Αυτό εσύ θα το διαπιστώσεις. Τι χρειάζεται να θυμάμαι για να προχωρήσω και βγαίνει το 8 κούπα. Να προχωρήσεις, σου λέει εδώ. Εδώ σου λέει να προχωρήσεις με διέστηση. Τι είναι αυτό μέσα σου, η διέστησή σου που δονεί και χτυπάει η δύναμή σου. Πού είναι η δύναμή σου, λέει εδώ. Πού είναι η συναισθηματική σου δύναμη. Το αντιλαμβάνεσαι τι λέω. Συναισθηματική δύναμη δεν είναι ότι δεν θα είμαστε ευαίσθητοι. Ίσα-ίσα. Συναισθηματική δύναμη είναι συνδέομαι τα συναισθήματά μου και τα καταλαβαίνω. Και επιλέγω πότε θα θρυνήσω, θα κλάψω, θα στεναχωρηθώ, αλλά μη μείνω εγκλωβισμένος εκεί, γιατί εδώ το 8 αυτό σημαίνει μη μείνεις εγκλωβισμένος. Το 8 έχει κίνηση, σημαίνει κάτω, είμαι κάτω, πάω και πάνω πνευματικά και καταλαβαίνω τι μου συμβαίνει. Άρα αυτό το οποίο σου λέει εδώ είναι να θυμάσαι ότι έχεις δύναμη, ότι έχεις τον έλεγχο, μπορείς να έχεις τον έλεγχο της εσωτερικής σου δύναμης, του συναισθήματός σου για να προχωρήσεις τελικά σε αυτή τη ζωή. Τι χρειάζεται να απελευθερώσω να δω? Άσο σκούπα. Μια πολύ ωραία κάρτα. Μια δυνατή κάρτα ευλογία πραγματικά, ο Άσο σκούπα. Που αν έχει ένα μήνυμα για σένα, ξέρεις ποιο είναι? Είναι η ανανέωση.
τι κάνεις για να ανανεωθείς. Εδώ επέτρεψέ μου να παίξω λίγο με αυτές τις δύο κάρτες. Εδώ σημαίνει το 8 κούπα. Κατά κάποιο τρόπο αποσύρωμαι, παίρνω δύναμη, βλέπω τι μου συμβαίνει και προχωράω. Εδώ άσος κούπα σημαίνει ανανέωση, αναγέννηση, αναδόμηση, θεραπεία, καινούργια ξεκινήματα, καινούργια πράγματα, και το 8 και το 9 έρχονται να συνδεθούν και με αυτό εδώ πέρα το 9, που σημαίνει κλείνω ό,τι με έχει πληγώσει, ό,τι με έχει στεναχωρήσει, ό,τι ήταν στο μυαλό μου, στην καρδιά μου, στο συναίσθημά μου, ήρθε η στιγμή να πάω μπροστά. Να το ολοκληρώσω, να πάω μπροστά. Και εδώ έχουμε ένα 6 κούπα, άρα έχουμε για σας λοιπόν τα ζώδια, τα σταθερά, μία πολύ ωραία αποτύπωση εδώ. Έχουμε μια πολύ ωραία γραμμή, γιατί το 6 κούπα έρχεται να μιλήσει για σχέσεις. Έρχεται να μιλήσει και για καρμικές σχέσεις, για τόπους συνάντησης, για το παρελθόν, που σημαίνει ότι και κάτι από το παρελθόν μπορεί να έρθει και να θεραπευτεί τελικά, γιατί εδώ δηλώνει θεραπεία, έτσι. Εδώ αυτή η θέση εδώ σημαίνει μεγάλη θεραπεία, σημαίνει επιτέλους αναγεννιέμαι, σημαίνει επιτέλους γεμίζω συναισθηματικά, έρχεται σημαίνει έχω αισθηματική ασφάλεια, έρχεται το 6 σημαίνει επίσης και δικαιοσύνη, έρχεται σημαίνει και οικογένεια, έρχεται σημαίνει και κάνω πράγματα, και τελικά αυτό που αδικήθηκα έρχεται τελικά να θεραπευτεί με συναισθηματική δικαιοσύνη. Το πιάνεις, το καταλαβαίνεις. Εδώ σκέφτεσαι και λες αδικήθηκα ρε παιδί μου στο παρελθόν, σε μια σχέση, σε μια εργασία, και σε πλήγωσε βαθύτατα και σε ακολουθεί. Έρχεται λοιπόν για το επόμενο διάστημα, για τα επόμενα πάρα πολλά χρόνια μέσα από τέτοιες διεργασίες εσωτερικές, όλα αυτά να τα θεραπεύσεις, να τα αφήσεις πίσω σου και να ακολουθήσεις κάτι καινούριο το οποίο σε γεμίζει συναισθηματικά. Συγκλονιστικό. Επόμενο. Φεύγουμε λοιπόν από τα σταθερά. Πηγαίνουμε τώρα στα μεταβλητά ζώδια, διότι και τα ίδια μπορούν να ελιχθούν, αλλά και τα ίδια μπορούν να μεταβάλουν την ενέργεια. Μπορούν να μεταβάλουν καταστάσεις. Μπορούν να προσαρμοστούν. Δίδυμη, ζώδιο και οροσκόπο. Δίδυμη, Παρθένος, Τοξότης, Ιχθύς. Σε αυτά ανήκεις, οπότε αρχίζεις λοιπόν. Αυτό το οποίο θα επηρεάσει ο Πλούτονας για εσάς, για τα επόμενα χρόνια, είναι ότι παραδίδομαι στο θεϊκό κομμάτι, στην αποστολή μου, καλωσορίζω την αλλαγή, καλωσορίζω οτιδήποτε έρχεται και προσαρμόζομαι αναλόγως προκειμένου να προχωρήσω στο σχέδιο της ζωής. Είναι το ρίξιμο του Πλούτονα. Σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, αλλά και την έναρξη μιας νέας εποχής. Το τέλος κάποιων πραγμάτων, αλλά αναγέννηση σε νέα πράγματα. Ο Πλούτονας λοιπόν ολοκλήρωσε το ταξίδι του στον εγώ καιρο, ολοκληρώνεται αυτό το κεφάλαιο και πάει σε ένα νέο κεφάλαιο στο ζώδιο του υδροχώου. Με τα επόμενα 20 περίπου χρόνια, τα οποία θα μας οδηγήσει με αργούς ρυθμούς σε πολύ βαθιές τομές. Ο σκοπός είναι να μας αναγεννήσει, να μας ανανεώσει. Να μας αλλάξει ως ανθρώπους, να μας κάνει πιο σοβαρούς, πιο όριμους. Θα μου πείτε, ισχύει για όλους. Με τον ένα από τον άλλο τρόπο ισχύει για όλους. Αλλά τα ρηξίματα που κάνω και μιλάω για το κανάλι μου, ισχύουν για αυτούς που τα βλέπουν. Διότι παίρνουν την πληροφορία και η πληροφορία είναι ενέργεια. Σας το έχω ξαναπεί. Η ενέργεια είναι πληροφορία, η πληροφορία είναι ενέργεια.
Δεν θα το αναλύσω περισσότερο και πάμε. Τι έχει να πει ο Πλούτωνας λοιπόν για τα μεταβλητά ζώδια? Και έχει να πει ο κόσμος. Μία κάρτα ολοκλήρωσης, μία κάρτα επιτυχίας. Μία κάρτα που σημαίνει βγες εκεί έξω στον κόσμο και κάνε πράγματα. Εδώ βεβαίως αυτά τα τέσσερα, αν παρατηρήσεις εδώ, υπάρχουν τέσσερις συμβολισμοί, εντάξει, οι οποίοι έρχονται να σου πούνε για τα μαθήματα τα οποία θα περάσεις, απαιτείται χρόνος, είναι μια κάρτα η οποία την κυβερνάει ο Κρόνος, αλλά σου λέει επιτυχία. Ναι, είναι μια κάρτα επιτυχίας. Έχει βέβαια κάποιες προϋποθέσεις, αλλά για εσάς λοιπόν τα ζώδια τα μεταβλητά, σου λέει έχεις τον κόσμο στα χέρια σου. Ή σου λέει βγες εκεί έξω και κάνε πράγματα. Χτίσε πράγματα, κάνε αυτά εδώ πέρα τα τέσσερα. Δημιούργησε, κάνε. Έλα σε επαφή με ανθρώπους. Μάθε, ψυχολόγησε. Άρα συντονιζόμαστε, συντονίζεστε εσείς με εκείνο το κομμάτι που σημαίνει αναγνώριση, φήμη, επιτυχία και ολοκλήρωση. Για να δούμε λίγο το παρελθόν. Το παρελθόν ο Πλούτωνας ήταν και σου λέει προέρχεσαι από το Τρία Κούπα. Το Τρία Κούπα ήταν λίγο, θα σου πω, είναι λίγο της υπερβολής. Είναι μία κάρτα, το Τρία Κούπα, η οποία είναι καλή, δεν είναι κακή, αλλά έχει όμως και περίεργες προεκτάσεις. Το Τρία Κούπα είναι και λίγο, το ρίχνουμε λίγο και στην τρελή. Το Τρία Κούπα σημαίνει ξεφεύγω από την πραγματικότητα. Το Τρία Κούπα, όταν λέω εδώ υπερβολή, σημαίνει πίνω. Πίνω πολύ. Μεθάω δηλαδή, για να μην είμαι σε επαφή με την πραγματικότητα. Εδώ δηλαδή είναι και σε μια έκσταση, πίνουν, κάνουν, είναι στον αέρα εδώ, αεροβατούν, δηλαδή. Εσείς ως μεταβλητά ζώδια έχετε πολύ έντονη τη φαντασία σας. Η σκέψη σας, η φαντασία σας είναι δηλαδή σε ένα άλλο επίπεδο, που πολλές φορές το χρησιμοποιείτε για να ξεφεύγετε την πραγματικότητα. Σας αρέσει φυσικά η καλή ζωή, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, υπάρχουν χαρούμενες στιγμές, αλλά δεν μπορείς να είσαι συνέχεια σε μία κατάσταση πάρτι, πώς να σου το πω. Θα μου πείτε, μα εγώ δεν είμαι αυτά ή τι. Ναι, συμφωνώ. Εδώ όμως το Τρία Κούπα δείχνει επίσης ότι δεν χρειάζεται συνέχεια να υπάρχει μία υπερβολή για στο κομμάτι, πώς το πω, της διασκέδασης, να το πω έτσι, ή της υπερβολικής χαράς. Θέλει λίγο μία, γιατί εδώ σημαίνει χάνεις ενέργεια κιόλας. Αυτό εδώ σημαίνει χάνω και ενέργεια. Το Τρία Κούπα δηλώνει τη χαρά, αλλά σημαίνει και χάνω ενέργεια λιγάκι. Ξεφεύγω λίγο από το φυσιολογικό. Δεν λέω ότι είναι κακή κάρτα, δηλώνει όμως αυτό, δηλώνει ότι κάπου ξέφευγες, κάπου βρισκόσουν λίγο αλλού. Είναι αυτό που λέμε στο συννεφάκι σου, εντάξει, αυτό χρειάζεται να προσέξεις. Πού πηγαίνεις τώρα προς το μέλλον? Πηγαίνεις στο δύο μπαστούνι, okay. Εδώ έχουμε μια μεταμόρφωση. Το δύο μπαστούνι είναι μια κάρτα η οποία δηλώνει αφήνω πίσω στο παρελθόν μου ότι δεν μου χρειάζεται, έχω ενέργεια και κάνω πολλά σχέδια για το μέλλον. Έχει υπόψη σου όμως ότι εδώ χάνεις ενέργεια, εδώ γεμίζεις ενέργεια. Τη διατηρείς μάλλον. Το δύο σημαίνει μαζί, σημαίνει και δίδυμες φλόγες, σημαίνει και αδερφές ψυχές, σημαίνει και σύντροφοι, σημαίνει και σύντροφος και αγάπη, σημαίνει και έρωτας, σημαίνει και καλές συναντήσεις, σημαίνει πολλά πράγματα. Να θυμάσαι όμως ότι όλα αυτά απαιτούν ενέργεια. Πώς λέμε όταν συναντάμε έναν άνθρωπο και λέμε στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα έχουμε σχηματίσει εντύπωση για αυτόν? Πώς έχουμε σχηματίσει εντύπωση? Τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Εδώ πολλές φορές ζούμε με έναν άνθρωπο και τον καταλαβαίνουμε που ζούμε πολλά χρόνια. Πώς είναι σε 10 δευτερόλεπτα να συναντήσει τον άλλο? Σε μια συνέντευξη, σε μια συνάντηση. Είναι το ενεργειακό κυρίως κομμάτι και η ψυχολογία που κάνει ο άλλος για να το καταλάβει. Εδώ σου λέει με δύο μπαστούν είναι η ενέργεια. Είναι να έχεις επιμονή, να έχεις πείσμα για να προχωρήσεις. Έτσι, εντάξει. Είναι κάνω σχέδια και ξεκινάω κάτι καινούριο. Να το έχεις αυτό σαν, πώς να το πω, σαν δυναμική. Πάμε τώρα. Τι χρειάζεται
να αφήσω πίσω, να μην δώσω τόσο σημασία, άσος μπαστούνι. Ναι, έκανες πολλά πράγματα στο παρελθόν. Προσπάθησες πολλές φορές να ξεκινήσεις. Μπορεί να μην τα καταφέρεις σε όλα, μπορεί να δυσκολεύτηκες, μπορεί να έρθεις σε δύσκολη θέση, παρόλα αυτά όμως εδώ σου λέει ότι με τον άσο μπαστούνι είναι μια καλή κάρτα. Μπορεί να σου έλειπε επίσης το πά, που μου έρχεται φλασιά τώρα, sorry. Μπορεί να σου έλειπε το πάθος. Μπορεί να σου έλειπε το πάθος από μια νέα σχέση, μια νέα γνωριμία. Ίσως από μια σχέση που ήσουν και πολύ καιρό μαζί. Ή σε μια δουλειά. Άμα δεν έχεις πάθος, τέλειωσε. Το κάνεις εντελώς εκτελεστικά. Αν δεν έχεις το πάθος να εξελιχθείς, σου λέει εδώ. Πάθος να εξελιχθούμε. Πάθος στη σχέση, πάθος στην αγάπη, πάθος στον έρωτα, πάθος με τους φίλους μας, πάθος σε μια, στη συγγένεια, τι να σου πω, ό,τι είναι αυτό, εσένα είσαι, πάθος στη δουλειά, πάθος στα επαγγελματικά, πάθος σε μια συνεργασία. Εάν δεν υπάρχει, τελείωσε. Σου λέει εδώ πέρα. Και όντως είναι κάτι το οποίο μάλλον σου έλειπε. Και είναι κάτι το οποίο λίγο σε ψιλοστεναχωρεί, κάπου ψαχνώσουν. Αυτό είναι. Ενώ έκανες νέα πράγματα, προσπαθούσες για κάτι νέο, κάτι έλειπε. Κάτι έλειπε λοιπόν εκεί. Και ο άσος μπαστούν έρχεται και σου λέει, ναι, έκανες το ξεκίνημα, αλλά πού είναι το πάθος σου, ρε φίλε, πού είναι η ενέργεια. Όλα θέλουν μια ενέργεια, θέλουν ένα υψηλό επίπεδο ενέργειας. Τι να κάνω. Δεν μπορεί να βγαίνεις έξω με μια, τι να σου πω, μια κοπέλα ή με ένα αγόρι, το άντρα που το οποίο σε αρέσει και να σε ναι, σίγουρα, θέλει ένα ενδιαφέρον, θέλει ένα τέτοιο, στη δουλειά, δεν μπορεί να σε... Ναι, θα το κάνω. Φαντάζεσαι. Σε οποιαδήποτε δουλειά. Σε πελάτη απέναντι, φαντάζεσαι. Ξέρω εγώ, εγώ που σας κάνω ταρό, υπάρχει μια ενέργεια, εν πάση περιπτώσει. Φαντάζεσαι να... κοιτάξτε να δείτε τώρα. Ναι, άσος μπαστούνι. Τι να λέμε τώρα, εντάξει, άστο. Λοιπόν, αυτά. Θα λέγατε τώρα, τι λέει ο τύπος εδώ. Βαρεθήκαμε, τι είναι αυτά που μας λέει. Και επειδή μιλάμε για ενέργεια, πίνω και ένα καφέ. Ωραία. Αυτό λοιπόν πρέπει να δεις. Είναι κάπου στο παρελθόν βεβαίως κάτι το οποίο πρέπει λίγο να δεις, να έχεις στεναχωρήσει, πώς θα προχωρήσεις από εδώ και πέρα. Πάμε. Τι χρειάζεται να θυμάσαι γενικά. Ωραίο. Εγκράτεια. Ζώδιο του τοξότη καθαρά εδώ. Καθαρά ζώδιο τοξότης. Το θαύμα, δες εδώ, το θαύμα της ζωής, η συνάντηση, ότι όλα γίνονται τελικά στην κατάλληλη χρονική στιγμή, ακόμα και όταν δεν το πιστεύεις εσύ. Η εγκράτεια σημαίνει υπομονή φυσικά, η εγκράτεια σημαίνει βάλε στόχους, η εγκράτεια σημαίνει φιλοσοφία, η εγκράτεια σημαίνει σε τι πιστεύεις, πίστη κιόλας. Η εγκράτεια σημαίνει και γάμος. Η εγκράτεια σημαίνει επίσης γάμο, εννοούμε δηλαδή και συμβολικά αλλά και κυριολεκτικά. Σημαίνει σχέσεις, σημαίνει συναντώ το πεπρωμένο μου, συναντώ έναν άνθρωπο, μια πολύ καλή συνεργασία, αλλά από την άλλη θέλει να σου πει ότι σε οποιοδήποτε επίπεδο σχέσεων χρειάζεται χρόνος να χτιστεί. Αυτή είναι η αλήθεια, για να ανθίσει. Και πολλές φορές εκεί είναι που την πατάμε. Ναι, μεν ερωτευόμαστε. Ναι, μεν έχουμε το πάθος. Αλλά κάτι μετά χρειάζεται άλλο, το οποίο θα έρθει θα δημιουργηθεί ένα κενό και θα πρέπει να συμπληρωθεί αυτό το κενό. Λέμε πολλές φορές, πού είναι το πάθος. Αυτό θέλω να σου απαντήσω εδώ. Πού είναι το πάθος? Μετά το πάθος, κατά κάποιο τρόπο, έρχεται να συμπληρωθεί με το χτίσιμο. Έρχεται να συμπληρωθεί με την αλήθεια. Έρχεται να συμπληρωθεί με το μαζί. Κάνουμε πράγματα. Με τη συνεννόηση. Θυμήσου το αυτό γενικότερα, διότι θέλει να σου πει ότι το μάθημα σου εδώ είναι ότι από αυτές τις μνήμες που θέλεις εσύ να δημιουργήσεις, αυτές που θα σου μείνουν είναι το μαζί.
Και το μαζί χτίζεται όχι μόνο σε στιγμές πάθους, αλλά και στιγμές εσωτερικής ματιάς και συνεννόησης, όταν τα μάτια μέσα από ηρεμία επικοινωνούν και δημιουργείται ένα θαύμα. Όταν μέσα από μία ήρεμη, πώς το πούμε, από μία ήρεμη αγκαλιά, μέσα από μία ιδιαίτερη ησυχία σε μία σχέση, δημιουργείται αυτό το πεδίο το οποίο νιώθεις καλά και γεμίζει ο ένας τον άλλο. Γιατί στην ουσία αυτό που λέει αυτή η κάρτα είναι γεμίζει την ψυχή ο ένας του αλλονού. Και αυτό πολλές φορές γίνεται με πολλούς τρόπους διαφορετικούς για τον κάθε άνθρωπο, αλλά χρειάζονται πολλά σημεία για να γίνει αυτό. Αλλά είναι μια εξαιρετική κάρτα. Θα το θυμάσαι αυτό. Δηλαδή βαδίζεις σε πολύ όμορφα, ωραία μονοπάτια. Τι χρειάζεται λοιπόν να απελευθερώσεις? Τον υπότη κούπα. Κοίτα, ο υπότης κούπα είναι το εξής. Αυτό που χρειάζεται να απελευθερώσεις γενικά και αφήνεις πίσω, αλλά και κυρίως αυτό εδώ πέρα η θέση σημαίνει και τι σε κρατάει, είναι η καρδιά σου. Το συνέστημα. Ο υπότης κούπα έχει μια αποστολή και η αποστολή του είναι να πάει να βρει την αγάπη. Το κατάλαβες? Τελείως. Η αποστολή σου, αγαπημένη μου, αγαπημένη μου, είναι να πας να βρεις την αγάπη. Τελείως. Να, και η αγάπη έχει πολλούς χρωματισμούς για το τι είναι για τον κάθε άνθρωπο, αλλά αυτό είναι το μήνυμα. Έχεις αποστολή για τα επόμενα χρόνια. Τι είναι αυτό που αγαπάς? Στη δουλειά σου. Τι είναι αυτό που αγαπάς σε έναν άνθρωπο? Στη σχέση σου, στον δικό σου άνθρωπο, στη κοπέλα σου, στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στον μπαμπά σου, στη μαμά σου. Η αποστολή σου λοιπόν, αγαπημένα, αγαπημένα μου, είναι δύσκολη. Και είναι η έκφραση της αγάπης στους ανθρώπους που αγαπάς. Το πιασες? Η έκφραση της αγάπης στους ανθρώπους που αγαπάς, να το δείχνεις, να εκφράζεσαι. Και αυτό είναι που πρέπει να απελευθερωθεί, να το δείξεις. Δείξτο, νιώστο, διότι πλέον ο χρόνος, γιατί εδώ ο χρόνος τώρα, 20 χρόνια που λέμε εδώ σαν άνοιγμα, είναι τεράστιος χρόνος, αλλά από την άλλη έχει ένα παράδοξο. Δεν έχουμε χρόνο. Όχι φίλες και φίλοι, δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Το καταλαβαίνεις, το πιάνεις, τι εννοώ? Τελειώνει ο χρόνος. Πολλές φορές πέφτουμε σε αυτή την παγίδα και λέμε, άστο το αύριο. Όχι. Σε τέτοια θέματα δεν είναι, ναι, εντάξει, βαριέμαι να πλύνω τα πιάτα έτσι και θα τα κάνω αύριο. Αυτό μια χαρά μπορείς να το κάνεις. Είναι με τους ανθρώπους. Τώρα δείξε την αγάπη σου. Τώρα, αυτή τη στιγμή δείξε την αγάπη σου. Στους ανθρώπους που αγαπάς, κάνε πράγματα. Γιατί εδώ αρχίζει και δημιουργείται μια πολύ όμορφη ιστορία. Βγάλε πάθος, δεν είναι ποτέ αργά να ξεκινήσει. Ενώσου και σε σώμα και σε ψυχή και έκφρασε την αγάπη σου, να εκφράσεις την αγάπη σου, γιατί θα σε πάει σε άλλα ύψη, θα σε μεταμορφώσει. Αυτή είναι η ενέργεια του Πλούτωνα. Και για το μέλλον τώρα εδώ γενικότερα, τι χρειάζεται να δούμε? Και έχει βγει ο ήλιος. Πόσο συγκλονιστικό, πόσο όμορφο, πόσο ζεστό. Έλα εδώ τώρα να δεις, να καταλάβεις πόσο ζεστή ενέργεια είναι. Όταν μιλάμε για αγάπη, είναι καυτή ενέργεια, είναι λάβα. Όταν τα δύο σώματα καίνε πραγματικά από αγάπη, από καθαρή αγάπη, έτσι. Όταν οι άνθρωποι αφήνουν τις σκέψεις τους και αφήνουν ελεύθερο το συναίσθημα, χωρίς φίλτρο, υπάρχει μόνο καυτή αγάπη. Ήλιος. Ο ήλιος. Όπου τελικά προχωράς και ξεκουράζεσαι, διότι καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα ζεστό μέρος για σένα σε αυτόν τον κόσμο. Ο ήλιος είναι από τις πιο όμορφες, αισιόδοξες κάρτες, οι οποίες, αγαπημένα, αγαπημένοι μου, έρχονται να σου δώσουν ένα πολύ καταπληκτικό και αισιόδοξο μήνυμα για το επόμενο χρονικό διάστημα, το οποίο έρχεται για σας τα ζώδια, τα μεταβλητά που είπαμε, και είπαμε είτε ζώδιο είτε οροσκόπος. Θέλω τώρα να δεις δύο πράγματα. Θέλω οπωσδήποτε να μπεις στο κανάλι μου, έλα στο κανάλι μου, να δεις οπωσδήποτε το σπάνιο τσιγκάνικο ταρό που θα σοκάρει όλους, οι τρεις πόρτες που θα αλλάξουν τη ζωή σου,
Είναι μια συγκλονιστική ανάλυση η οποία σπάει τα views, έχει φτάσει περίπου 18.000 views και προχωράει. Σε αυτήν την ανάλυση περίπου κάναν εγγραφή πάνω από 500 subscribers, συνδρομητές, ήρθαν στο κανάλι, γνώρισαν το κανάλι. Πολύ σημαντικό, δες το αν είσαι καινούριος, διότι παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο και αν το έχεις δει, μπες και ξαναδες το, διότι θα πάρεις μάλλον μια διαφορετική κατανόηση. Και οπωσδήποτε μπες να δεις μοναδικό αιγυπτιακό ταρό άνοιγμα, το παιχνίδι της μοίρας. Πρόκειται για δύο συγκλονιστικές αναλύσεις. Η μεταμόρφωση μέσα από την απελευθέρωση είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του ρηξίματος που κάναμε. Βαθύ ταξίδι στη διαδικασία της αλλαγής, της μεταμόρφωσης. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Έχουμε έναν χάρτη που πρέπει να διαχειριστούμε, όπως σας είπα και στην αρχή, και πρέπει να αναγεννηθούμε. Ο Πλούτονας είναι μια υπενθύμηση που σημαίνει κάθε τέλος φέρνει και μία νέα αρχή. Και από αυτό το ρίξιμο που κάναμε, μας προτρέπει να εξερευνήσουμε βαθιά τον εαυτό μας, τον κόσμο μας και να αγκαλιάσουμε την αλλαγή με θάρρος και πίστη. Θα τα πούμε σίγουρα. Σίγουρα και σύντομα και σας ευχαριστώ πολύ.